Καλώς ορίσατε στο φτιάκτο μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Πολύ πολύ ιδιαίτερη πρόταση μου για σήμερα. Γλυκάκι πινιάτα με πολύ σοκολατένια διακόσμηση. Θα χρειαστούμε 2 έτοιμα κεκάκια. Μπορείτε να τα φτιάξετε και δικά σας αν θέλετε. Μίνι cookies, ωραίο. Μίνι Kinder Bueno. Ένα Kinder έκπληξη, Skittles. Και γλάσσο σοκολάτας. Πρώτα απλώνουμε στο πιατάκι μας ή στην τουρτιέρα μας λίγο σελοφάν, ώστε να μπορούμε μετά να το αφαιρέσουμε το γύρω-γύρω μάλλον και να είναι καθαρό. Έχω 2 γεκάκια, 1 με 10 σοκολάτας και ένα marble cake. Έχουμε αυτό το κενό μέσα που, όπως καταλάβατε, θα το γεμίσουμε μετά. Βάζουμε το ένα γεκάκι ανάποδα πάνω στο πιάτο μας και θα το βαθύσουμε το άλλο από πάνω. Για να τα ενώσουμε όμως, έχουμε το γλάσο που το ζεστάναμε στα φούρνο μικροκυμάτων. Και αφού απλώσαμε αρκετό γλάσο πάνω στην επιφάνεια του κέικ, το μαθαίνουμε το άλλο από πάνω, πιέζουμε ελαφρά, το αφήνουμε να στεγνώσει και τώρα θα γεμίσουμε με τα Skittles ή με τα M&M's ή Smarties, ό,τι θέλετε. Καλύτερα να αφαιρέσουμε μερικά, γιατί από πάνω θα βάλουμε το αυγό Kinder έκπληξη. Θα το κολλήσουμε και αυτό όμως με γλάσο σοκολάτας. Γλάσο σοκολάτα στο κέικ λοιπόν, το αυγό στη μέση και τώρα περνάμε λίγο γλάσο σοκολάτας σιγά σιγά στο κέικ μας πρώτα στην επιφάνεια και κολλάμε στην επιφάνεια ακόμη μερικά Skittles ή Smarties, M&M's, είπαμε. Και τώρα κατακόρυφα θα κάνουμε μία σειρά λιγουλάκι τέλος πάντων γλάσο κατακόρυφα. Κολλάμε πρώτα τα μπισκοτάκια δίπλα και πάλι γλάσο. Τώρα θα κολλήσουμε μικρά σοκολατάκια Kinder δίπλα και πάλι γλάσο. Μικρά Kinder και πάλι μπισκοτάκια πιο δίπλα. Επίσης Kinder σοκολατίτσες. Λευκά Kinder Bueno μετά. Ακόμη λίγα μπισκοτάκια. Δεν ξεχνάμε μόνο το γλάσο. Έχουμε πάλι Kinder Bueno. Ωραίο. Και ακόμη λίγα μπισκότα. Και μετά στο κομμάτι που μας έμεινε, κολλάμε τα υπόλοιπα γλυκάκια που μας έχουν μείνει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικά ό,τι γλυκά θέλετε, ό,τι σοκολάτες σας έχετε και ό,τι σας αρέσουν εσάς. Και αφού στέγνωσε και κόλλησαν πολύ καλά τα γλυκάκια μας, μας περισσεύει πολύ γλάσο, οπότε βάζουμε και από πάνω, αλλά δεν είναι ανάγκη να το κάνετε εσείς αυτό. Πριν κόψουμε το γλυκάκι μας όμως, αφαιρούμε το σελοφάν. Οπ, και να την καταλήξει μας πολύ όμορφη. Και τώρα ήρθε η ώρα να κόψουμε το γλυκάκι μας. Η ώρα που περιμένουμε όλοι. Κόβουμε ένα λεπτό κομμάτι, δεν χρειάζεται πολύ μεγάλο. Όπου βοηθάμε λίγο να ξεκολλήσει από την πάνω μεριά.
Και να το τρέχουν από μέσα και τα σκύπλεις. Τα μικρά κουφετάκια. Να το πως φαίνεται και μέσα. Και το γλυκάκι μας είναι πανέτοιμο. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ελπίζω να σας άρεσε η ιδέα μας και να το δοκιμάσετε στο επόμενο πάρτι σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, το φτιάξω μόνο σου, δημιουργικές ιδέες. Κάντε like αν σας άρεσε το βιντεάκι μας και φυσικά μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας!